Χαραδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για το Νέο Κορονοϊό, καθηγητή ο Τηρί Τσιόδρα. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσιόδρα, να σα γνωστοποιήσουμε ότι η ενημέρωση για την εξέλιξη του νόσου θα γίνεται πλέον με γραπτή ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγεία και θα επανέρχεται ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σα. Έω σήμερα, περισσότερα από 5.600.000 εργαστριακά κρούσματα, εργαστριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότεροι από 2.394.000 άνθρωποι μα ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά, ενώ παγκοσμίω έχουν καταγραφεί 348.532 θάνατοι. Η Βραζιλία, οι Ηνωμένε Πολιτείες τη το Περού, το Μεξικό και η Ινδία καταγράφουν του περισσότερου θανάτου ανά ημέρα. Σήμερα ανακοινώνουμε 10 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, 8 με πιθανή σύνδεση με γνωστό κρούσμα, ενώ τα υπόλοιπα διερευνώνται. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.892, εκ των οποίων το 55% αφορά άνδρες. 628 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 1.644, το 57% είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 18 συμπολίτε μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία του είναι τα 69 έτη. Τέσσερι είναι γυναίκε και οι υπόλοιποι άνδρε. Το 83,3% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 101 ασθενεί έχουν εξέλθει από τι μέρε. Τέλο, έχουμε ένα ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και 173 θανάτου συνολικά στη χώρα. 52 ήταν γυναίκε, το 30% και οι υπόλοιποι άνδρε. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μα ήταν τα 76 έτη και το 94,8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 160.991 κλινικά δείγματα. Η πατρίδα μα ανταποκρίθηκε με ταχύτητα και χωρί προηγούμενο στι έκτακτε συνθήκε που αφορούσαν τον ιό. Στι αρχέ Ιανουαρίου έγινε η πρώτη αναφορά για τον ιό στη συνάντηση των επιστημόνων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία και μάλιστα, όταν αναφερθήκαμε στον νέο ιό σαν μια πιθανή σημαντική απειλή, αντιμετωπίσαμε κάποια σκληρή κριτική. Γιατί πράγματι, τα έω τότε λίγα δεδομένα δεν αρκούσαν για να τεκμηριωθεί μια σοβαρή για τον κόσμο απειλή. Όλο αυτό τον καιρό παραμείναμε άγρυπνοι, περιμένοντα, παρακολουθώντα τι εξελίξει και την προσπάθεια για όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία του πληθυσμού σε ένα σωρό μεγάλε μάχε, όπω για την προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού, τον πόλεμο για τι μάσκε όπως χαρακτηριστικά τον ονόμασε το Αμερικανικό Δίκτυο CNN, η ενίσχυση του εργαστηριακού ελέγχου, η ενίσχυση των μονάδων εντατική θεραπεία, η προμήθεια φαρμάκων με τα έω τότε δεδομένα. Η Επιστημονική Επιτροπή ανέλυε τι εξελίξει και εισηγεί το εν μέσω αβεβαιότητα τι καλύτερε δυνατέ περαιτέρω παρεμβάσει, του θεραπευτικού αλγορίθμου, τα μέτρα προστασία για την κοινότητα, για του αγαπημένου μα, για τι ευπαθεί ομάδε, η πατρίδα μας κατάφερε με την υπομονή όλων μας να περάσει αυτή την πρώτη φάση του ιού. Να επιπεδώσει και να μειώσει την καμπύλη της επιδημίας με συγκριτικά πολύ λιγότερες απώλειες από άλλες πολύ, περισσότερες, πολύ περισσότερο έτοιμες σε εισαγωγικά υγειονομικά χώρες. Καταλητική ήταν η συμμετοχή του κόσμου σε αυτή την επώδυνη και φιλότιμη προσπάθεια. Οι αριθμοί μας, οι οποίοι λένε την αλήθεια, λένε πως τα μέτρα και μαζί με αυτά και το επώδυνο απαγορευτικό Οδήγησε σε μείωση κατά 80% τη διασπορά του ιού και ήταν η κύρια αιτία που δεν θρυνήσαμε περισσότερε απώλειες στην πατρίδα μα. Η ομάδα των επιδημιολόγων μα και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία εργάζεται στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και η επικεφαλή τη ομάδα εκτιμήσεων, αναπληρώτρια καθηγήτρια επιδημιολογία, κυρία Σίψα, με ενημέρωσε πω βάσει των μαθηματικών μα εκτιμήσεων στην πατρίδα μα είχαμε ένα πραγματικό αριθμό κρουσμάτων πολύ χαμηλότερο του 1% του ελληνικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα φαίνεται πω είναι κοντά στου πραγματικού αριθμού με τα έω τώρα δεδομένα από αρχικέ μελέτε αντισωμάτων. Εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων, θα σα πω σήμερα προκαταρκτικά αποτελέσματα από δύο μελέτε. Μία μελέτη που αφορά εθελοντέ αιμοδότε και διεξάγεται από το Εθνικό Κέντρο Εμοδοσία και την ομάδα των κυρίων Κατσίβελα και Σταμούλη. Μέχρι τώρα έχει εξετάσει δείγματα από 3.400 αιμοδότε και βρήκε έως σήμερα 24 θετικά, δηλαδή το 0,7%. Αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη ακόμα 6.600 αιμοδοτών... ώστε να έχουμε έναν αριθμό κοντά στις 10.000. Σε δεύτερη μελέτη, που μελετά δείγματα από εναπομείναντες ορού και αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, και διενεργείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία με συντονιστή τον καθηγητή κ. Χατζηκριστοδούλου, σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια τη χώρα, από 2.569 εξετα... εξεταστέντα δείγματα, Έω σήμερα είχαμε 9 θετικά δείγματα, δηλαδή ποσοστό 0,35%. Αυτή είναι η τεράστια επιτυχία τη Ελλάδα και των Ελλήνων. Με βάση τα αρχικά αυτά αποτελέσματα, πολύ λιγότερο από το 1% του πληθυσμού μολύνθηκε. Θα με συγχωρέσετε, πρέπει να αναφερθώ και σε μια άλλη επιτυχία τη πατρίδα μα. Σήμερα έχουν συνολικά καταγραφεί 173 θάνατοι. Σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχω από την καθηγήτρια κυρία Σίψα... με το καλύτερο δυνατό σενάριο σχετικά με τη θνητότητα του ιού... δηλαδή ένα 0,55% και χωρίς τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα... δηλαδή μια μείωση των επαφών του πληθυσμού περίπου 10%... ο αριθμός των θανάτων θα έχει μια μέση τιμή 13.685 θανάτους. Ενώ με μια μείωση των επαφών κατά 20% θα ήταν 7.015 θάνατοι... Τα χειρότερα σενάρια δεν τα αναφέρω, γιατί έστω και αργά κάποια μέτρα φυσικά και θα τα παίρναμε, όπως συνέβη σε άλλες χώρες. Τότε όμως θα ήταν αργά. Στις 26 Μαΐου στην Ελλάδα μας καταγράφονταν συνολικά 16 θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού, έναντι 815 στο Βέλγιο, 574 στην Ισπανία, πάντα ανά εκατομμύριο πληθυσμού, 555 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 544 ανά πληθυσμού στην Ιταλία. Αν ξέχναγα τι μαθηματικέ εκτιμήσει και στη χώρα μα είχαμε αντίστοιχα περίπου 500 θανάτου ένα εκατομμύριο, λιγότερου από αυτού που σα λέω, θα αναμέναμε περίπου 5.400 θανάτου. Η επιστροφή στην κανονικότητα έχει ξεκινήσει. Με προσοχή. Ο ιό εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν έχει χάσει την ιδιότητα τη διασπορά του. Ιδίω όταν βρει τι κατάλληλε συνθήκε. Διασπείρεται εύκολα. Όταν έχω συμπτώματα του ιού, πρέπει να ελέγχομαι. Να ειδοποιώ του δικού μου. Να απομονώνομαι, να παίρνω έγκαιρα και όταν χρειάζεται θεραπεία. Σαν παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, θα ρίσω όλη η γη, έγινε ένα. Ζήσαμε και ζούμε δύσκολε καταστάσει, με εκατομμύρια ανθρώπου να πέρασαν τον κάβο του ιού και εκατοντάδε άλλε χιλιάδε να μην τα καταφέρνουν. Χρειαζόμαστε την ταχεία κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, αλλά και όλη τη ιατρική κοινότητα, τη ηγεσία, Τη πολιτική μα προστασία, η οποία μα βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή τη μάχη απέναντι στον ιό, αλλά και των ερευνητών μα για να αναγνωρίσουμε τι καλύτερε μεθόδου διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Ηδη γίνεται. Εμεί συνεχίζουμε να αναλύουμε τα δεδομένα για τον ιό, για τι νοσηλίε, για την έκβασή του, για τη χορήγηση θεραπευτική χρήση φαρμάκων στην πατρίδα μα. Σημαντική έρευνα πραγματοποιήθηκε και συνεχίζει να πραγματοποιείται στην πάλι απέναντι στον ιό. Έρευνα με κανόνε διαφάνεια. Μια έρευνα που θα πρέπει να υπηρετεί τη δημόσια υγεία. Και για το τελικό προϊόν, είτε αυτό λέγεται διαγνωστικό εργαλείο, είτε θεραπεία, είτε εμβόλιο, θα εξασφαλίζει μη αποκλειστικέ άδειε και αδειοδοτήσει και θα υπάρχει η πρόβλεψη τη πρόσβαση στον απλό κόσμο. Ταυτόχρονα, η επιφυλακή και η εγρήγορση για ένα τυχόν δεύτερο κύμα που θα αφορά αυτό το ιό είναι σημαντική. Διαδικασίε ηχνηλάτηση παρέμβαση, απομόνωση είναι σημαντικέ και σε αυτές μας βοήθησε πάρα πολύ και θα μας βοηθήσει και θα συνεχίσει να μας βοηθά στο μέλλον το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το Υπουργείο Υγεία παραμένει σε επικοινωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, με τι ελληνικέ ιατρικέ εταιρείε για γενικότερα θέματα ασφάλεια των ασθενών σε σχέση με τον ιό και θα συνεχίσει να παρακολουθεί τι εξελίξει. Πρέπει τώρα, εκτό από τον ιό, να σκεφτόμαστε όλο και περισσότερο και άλλου τομεί υγεία για την ανάγκη για τη συνέχιση τη φροντίδα των ασθενών, είτε πέρασαν τον ιό και τα κατάφεραν, είτε των υπόλοιπων που απειλούνται από λοιμώδη και μη λοιμώδη νοσήματα, από άλλε λοιμώξει, όπω οι πνευμονίε, η φυματίωση, το HIV, η γρήπη και άλλα λοιμώδη νοσήματα, η λιγιονέλα, που είναι και ένα νόσημα του καλοκαιριού, και από τα χρόνια νοσήματα, όπω τα καρδιακά, τα πνευμονολογικά νοσήματα, οι κακοήθειε, ο διαβήτη και άλλα. Οι χρόνιε φαρμακευτικέ αγωγέ είναι προτεραιότητα. Αυτή η προσέγγιση θα αφορά εκτίμηση κινδύνου για όλου του τομεί τη υγεία, μέσα στο περιβάλλον του κοροναϊού και βέβαια την ασφάλεια των ασθενών. Την υγεία δηλαδή σαν ένα ενιαίο αφήγημα από την πρωτοβάθμια φροντίδα ω τα νοσοκομεία. Η επίγουσα φροντίδα θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχεται σε ψηλό επίπεδο. Η επάνωδο σταδιακά, στη χωρί φόβο πρόσβαση στη φροντίδα, είναι πρώτη προτεραιότητα. Από όσο γνωρίζω, το Υπουργείο Υγεία και η Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγεία υλοποιεί σχέδιο πιστοποίηση ποιότητα στον χώρο τη υγεία με τη χρήση ειδικών δικτών και πρωτοκόλων εναρμονισμένων με τι διεθνεί οδηγίε. Με αυτή την ευκαιρία, πρέπει να τονίσω πω καταγράφεται από πολλαπλέ πηγέ σε παγκόσμιο επίπεδο σημαντική μείωση των εμβολιασμών, που προσεγγίζει το 50% τη ηλικιακή ομάδα κάτω των 2 ετών και υπερβαίνει το 70% τη μεγαλύτερη ηλικία. Το Υπουργείο Υγεία εξέδωσε για αυτό το θέμα και απέστειλε στου αρμόδιου φορεί επιστημονική ενημερωτική εγκύκλιο με θέμα την επικαιροποίηση των συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικε κατά την περίοδο τη πανδημία. Από την 1η Φεβρουαρίου, που ο Υπουργό Υγεία Βασίλη Κικίλια μου έκανε την τιμή και με όρισε εκπρόσωπο του Υπουργείου για το νέο κορονοϊό, ξεκίνησα μαζί με το επιστημονικό μου έργο και την ενημέρωση τη ελληνική κοινωνία για τι εξελίξει που αφορούν την πανδημία. Όπω με έμαθαν οι δάσκαλοι μου και εμένα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέμεινα μαθητή περισσότερο παρά καθηγητή. Σε μια κατάσταση με συνεχεί αβεβαιότητε, τι οποίε κατά καιρού σα παρουσίασα. Κάποιοι μίλησαν για αντιφάσει, χωρί να παρακολουθούν τι διεθνεί επιστημονικέ εξελίξει, χωρί να γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα, χωρί να χρησιμοποιήσουν επιστημονικά επιχειρήματα. Προσπάθησα να μην εμπλακώ σε τέτοιο διάλογο, δεν ήθελα να δώσω αφορμέ για αναπαραγωγή του μη επιστημονικού λόγου. Σε μοναδικέ στιγμές τη ιστορία, ίσω τη δυσκολότερη στιγμή μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύ εύκολα μπόρεσαν και αναμνήθηκαν το ψέμα με την αλήθεια. Για να αναπαραχθεί το ψέμα ω αλήθεια, το παρανοϊκό, να παρουσιαστεί ω λογικό. Τέτοιε συμπεριφορέ δεν βοήθησαν, ούτε βοηθούν, ούτε και θα βοηθήσουν βέβαια στο μέλλον. Ο σύγχρονο κόσμο κλείθηκε ενωμένο να αντιμετωπίσει την απειλή με δύσκολου όρου. Σε μια χρονική συνέχεια που η επιστημονική ιστορία που αφορά το νέο ιό μετατράπηκε πολύ γρήγορα και σε παγκόσμιο επίπεδο σε πολιτική ιστορία, στην προσπάθεια επανόδου των κοινωνιών στην κανονικότητα. Σε αυτή την περίοδο βρήκε πρόσφορο έδαφο η έννοια του κοινωνικού τέλου του απογορευτικού έναντι του επιστημονικού και με κανόνε. Η επιστήμη όμω παραμένει πιστή στου κανόνε και θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στην πολιτεία και του πολίτε όταν αυτό τη ζητείτε. Με, με μόνο εφόδιο την ειλικρίνεια και την προσπάθεια να αναλύσω επιστημονικά τα δεδομένα και με τη βοήθεια μια επιτροπή 26 εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετέχω υπό το Γενικό Γραμματέα Δημόσια Υγεία, τον κύριο Πρεζεράκο, καθώ και τη στήριξη και τη συμβολή τη ηγεσία του Υπουργείου Υγεία, του Υπουργού κ. Κικίλια και κ. Κοντοζαμάνη, καθώ βέβαια και την ανεκτήμητη βοήθεια από την Πολιτική Προστασία και τον Υπουργό κ. Χαρδαλιά, προσπάθησα επί τέσσερι μήνε να δίνω χρήσιμε πληροφορίε, να απαντώ στα ερωτήματα που έθεταν οι συμπολίτε μα μέσω των δημοσιογράφων και κάποιε φορέ να εψυχώνω από τη δικιά μου πλευρά μια κοινωνία που αγωνιούσε. Επανέλαβα πολλέ φορέ αυτό που είναι το μοναδικό δεδομένο στην επιστήμη. Η αβεβαιότητα. Η εντυμότητα του να πει κανεί δεν γνωρίζω. Όλο αυτό τον καιρό δεν αισθάνθηκα κάτι διαφορετικό από όλου σα. Απλά ένα άνθρωπο απευθυνόμενο σε συνανθρώπου του. Ένα άνθρωπο με αδυναμίε. Ένα άνθρωπο που φυσικά και δεν πρέπει να προβάλλεται σαν πρότυπο. Αναπάντηχα και απροσδόχητα βρέθηκα κοντά σα, τόσο κοντά σα, μέσω του τηλεοπτικού φακού και εν μέσω απαγορευτικού. Και αισθάνθηκα κοντά σα. Κι α μην επικοινωνούσαμε με φυσικό τρόπο. Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων είναι πνευματικό εφόδιο. Και μια παρηγοριά στο μυστικό πόλεμο με το άγνωστο, με τον ίδιο το χειρότερο εχθρό μα, που τον αγκαλιάσαμε με ένα παράξενο τρόπο. Που τον τιμούσαμε, σε εισαγωγικά, αναφέροντα ενοχλητικά νούμερα και στατιστικέ. Στην πατρίδα μας, παρά τις απώλειες, επιτρέψτε μου να πω και να επαναλάβω. Δεν είχε τον τελευταίο λόγο. Και γι' αυτό δεν του κάνω τη χάρη να ξαναναφερθώ σε αυτόν. Η ζωή θα συνεχίσει να νικά. Η πιο δύσκολη περίοδος ήταν αυτή του απαγορευτικού του lockdown. Γενναία και επιβεβλημένη εισήγηση των επιστημόνων και απόφασης πολιτείας. Αλλά αφού τηρήθηκε, αποτέλεσε και απόφαση όλων μας. Των απλών ανθρώπων που έμεναν σπίτι να γονεί τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας, τους ηλικιωμένου, τις ευπαθείς ομάδες, των γονιών που έμειναν σπίτι με τα παιδιά τους αγωνιώντας για το εργασιακό τους μέλλον, των συμπολιτών μας που δεν έμειναν σπίτι γιατί έπρεπε να εργαστούν όλο αυτό το διάστημα για όλους μας, των αφανών ηρών στα νοσοκομεία και στην κοινότητα. Αντέξαμε. Όλοι μαζί, σε αυτή την πρώτη φάση, περιορίσαμε τη μετάδοση του ιού. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Τέσσερι μήνες μετά, επιστρέφουμε σταδιακά στην κανονικότητα. Η επιστήμη κάνει παγκοσμίω ό,τι μπορεί σε ένα εξαντλητικό αγώνα δρόμου να βρει αποτελεσματικέ θεραπείε και όσο γρηγορότερα γίνεται ασφαλέ και αποτελεσματικό εμβόλιο. Σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, φυσικά και ω επιστήμονα και ω επιστήμονε και μέλη τη Επιτροπή, θα παραμείνω και θα παραμείνουμε κοντά σα. Θα βοηθήσω τι επόμενε εβδομάδε, όπω έκανα τόσο καιρό, τον Υπουργό και την Επιτροπή σε θέματα που σχετίζονται με τον νέο ιό και σταδιακά. Θα ασχοληθώ και εγώ με θέματα που αφορούν του αγαπημένου μα ασθενεί, του φοιτητέ μου στο Πανεπιστήμιο που του είδα χτε. Θέλω και εγώ σταδιακά να επιστρέψω και στα υπόλοιπα καθήκοντα. Είναι τώρα η ώρα, μια και η επιδημιολογική μα εικόνα είναι καλή. Τόσο καλή χάρη σε όλου σα. Και δεν χρειάζεται αυτή η τακτική ενημέρωση. Ο πραγματικό αναπαραγωγικό ρυθμό πανδημία, σύμφωνα με τον επιδημιολόγο του ΙΟΔΗ, τον κύριο Λίτρα, ένα ανεκτήμητο βοηθό στην όλη προσπάθειά μα, το πραγματικό ρο. Ήταν χθε το βράδυ 0,33 πολύ κάτω από το 1. Πλέον θα έχουμε καθημερινή γραπτή αναφορά στις 31 Μαΐου και αν όλα συνεχίσουν καλά, τον Ιούνιο μια φορά τη βδομάδα θα ενημερώνεστε από το Υπουργείο Υγεία με μια γραπτή ανακοίνωση για την εξέλιξη τη νόσου. Όπω ακριβώ γίνεται κάθε χρόνο με τη γρήπη. Φυσικά για το νέο ιό θα συνεχίσουμε τη συνεχή μα επιδημιολογική επαγρύπνηση και επιτήρηση όλο το καλοκαίρι. Α ελπίσουμε ότι η συμπεριφορά μα θα παραμείνει καλή με προσήλωση στου κανόνε υγιεινή, με τα μέτρα που λέμε τόσο καιρό. Και α ευχηθούμε, τηρώντα αυτά τα μέτρα, να μην χρειαστεί να επανέλθουμε σε έκτακτε ή τακτικέ τηλεοπτικέ ενημερώσει. Ελπίζω όλοι μαζί να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά, να συνεχίσουμε να τα καταφέρνουμε. Φτάσαμε με πολύ κόπο, πολύ μακριά, για να επιτρέψουμε οποιοδήποτε πισωγύρισμα. Εγώ θα κρατήσω την αγάπη σα, που εισέπραξα αυτόν τον καιρό και θα ήθελα να με συνοδεύουν οι ευχέ σα, όπω αυτή που έλαβα από ένα σωματείο παιδιών με ειδικέ δεξιότητε που μου εμείνησαν πω οι άγγελοι στη γη από το δικό του μετερίζει μα σκέπτονται. Όχι εμένα, όλου μα. Θα ήθελα να τελειώσω αυτή την ενημέρωση με ένα απόσπασμα από τον Οδυσσέα Ελίτη. Μπορώ να γίνω ευτυχισμένο με τα πιο απλά πράγματα και με τα πιο μικρά, με τα καθημερινότερα των καθημερινών. Μου φτάνει που οι εβδομάδε έχουν Κυριακέ. Μου φτάνει που με αγαπάνε τέσσερι άνθρωποι. Πολλοί. Μου φτάνει που αγαπάω τέσσερι ανθρώπου. Πολλοί που δεν φοβάμαι να θυμάμαι, που δεν με νοιάζει να με θυμούνται. Που μπορώ και κλαίω ακόμα και που τραγουδάω μερικές φορές. Που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν και βοδιές που με εγωιτεύουν. Σας ευχαριστώ για όλα. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαραδελιάς. Καλησπέρα σε από την πολιτική προστασία. Βρισκόμαστε σε μια νέα φάση τη προσπάθειά μα με την επανεκκίνηση των περισσότερων δραστηριοτήτων να έχει ξεκινήσει ή να έχει δρομολογηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, όπω είπε ο κύριο Καθηγητή, οι ενημερώσει θα συνεχιστούν, όχι όμω με τον έκτακτο χαρακτήρα που είχαμε μέχρι σήμερα. Έχουμε επανέλθει σε μεγάλο μέρο τη νέα μα καθημερινότητα. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει, θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση και από εμά στην πολιτική προστασία, αλλά και από τα αρμόδια Υπουργεία. Δεν βρισκόμαστε πλέον στην περίοδο του lockdown ώστε να υπάρχει ανάγκη να είμαστε κάθε απόγευμα εδώ, όπω έγινε όλη αυτή την περίοδο. Και ελπίζουμε ότι δεν θα προκύψει ξανά ποτέ αυτή η ανάγκη. Αν μα ξαναδείτε να κάνουμε καθημερινά ενημέρωση με τον κύριο Τσιόδρα, αυτό θα σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ξανά. Πιστεύουμε όμω ότι δεν θα συμβεί, αν εκτό από τι εξελίξει στον ιατρικό τομέα, η πολιτεία λειτουργήσει συντεταγμένα, όπω έκανε όλο αυτό το διάστημα και όλοι οι πολίτε λειτουργήσουμε με αίσθημα ευθύνη όπως έκανε η συντριπτική πλειοψηφία σε αυτή την πρωτόγνωρη για όλους μας περίοδο. Την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγουν δημοτικά, ανοίγουν υπηαγωγεία και βρεφονιπιακή σταθμή. Έχει εξηγηθεί και από τον κύριο Τσιόδρα γιατί αυτό είναι καλό για τα παιδιά και για τις οικογένειές τους. Επίσης έχουν ανακοινωθεί από την Υπουργό Παιδείας οι κανόνες. Πιο συγκεκριμένα τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και τα μαθήματα θα παραταθούν έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Τα τμήματα σχολείων και νηπιαγωγείων θα λειτουργούν με έω 15 μαθητέ τη φορά και με 1,5 μέτρο απόσταση στα θρανία, τα οποία θα έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Αν οι μαθητέ υπερβαίνουν του 15, τότε το τμήμα θα διαιρείται σε δύο υποτμήματα και θα λειτουργούν εκ περιτροπή. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το ένα, Τρίτη, Πέμπτη το άλλο και την επόμενη εβδομάδα το αντίθετο. Αν οι μαθητέ δεν υπερβαίνουν του 15, τότε το τμήμα θα λειτουργεί κανονικά. Στι αίθουσε θα υπάρχουν αντισηπτικά, προβλέπεται καθαρισμό δύο φορέ την ημέρα και κατά τη διάρκεια λειτουργία του σχολείου και μετά το πέρα αυτού. Προβλέπονται διαλύματα σε διαφορετικέ ώρε για τη μείωση του συγχρονισμού και προβλέπεται απαγόρευση λειτουργία των κηλικίων. Προβλέπεται επίση φυσικό αερισμό των αιθουσών, ενώ η χρήση τη μάσκα είναι προαιρετική για εκπαιδευτικού και μαθητέ και στο σχολείο αλλά και στα σχολικά λεωφορεία. Ειδικέ οδηγίε του ΕΟΔΗ, θα αποσταλούν τι επόμενε ημέρε σε όλε τι δομέ πρωτοβάθμιας εκπαίδευση και σημαντικό μέρο τη πρώτη ημέρα θα αφιερωθεί στην επεξήγηση των οδηγιών αυτών. Υπάρχει επίση δυνατότητα που μαθητή στη βάση απλή υπεύθυνη δήλωση του γονέα και δαιμόνα περί ύπαρξη ατόμου στο σπίτι που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή που νοσεί. Από την 1η Ιουνίου 2020 ανοίγουν κανονικά μαζί με τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία τη χώρα και η παιδική και βρεφική σταθμή. Οι κανόνε επαναλειτουργία των παιδικών σταθμών είναι ακριβώ οι ίδιοι με εκείνου για τα δημοτικά αλλά και τα νηπιαγωγεία. Οι δημοτικοί, παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά έω τι 31 Ιουλίου του 2020. Επίση, έχουν τεθεί υγειονομικοί κανόνε για το πώ κινούμαστε σε σχολεία, σε εστιατόρια, σε παραλίε, σε εκκλησίε. Σήμερα, μάλιστα, που γιορτάζουμε και την Ανάσταση, μέσα μαζική μεταφορά. Από την τήρησή του, εξαρτάται να συνεχίσουμε την καλή πορεία που έχουμε ως τώρα. Ένα είναι το σίγουρο ότι δεν ξεμπλέξαμε με την πανδημία. Ο ιός θα βρίσκεται κοντά μας για μεγάλο διάστημα ακόμη και δεν σηκώνει παιχνίδια, όπως έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλέ χώρες όλου του κόσμου. Εμείς ευτυχώ αποφύγαμε να ζήσουμε φιαλτικές καταστάσεις. Χρειάζεται και στις επόμενες φάσεις να δείξουμε την ίδια σοβαρότητα, την ίδια πειθαρχία. Σε αυτούς τους δύο μήνες καθημερινή καθημερινής σας επικοινωνίας προσπαθήσαμε δίχως ερεοποιήσεις να δίνουμε με τα πραγματικά στοιχεία και να εξηγούμε τι κάνουμε. Μπορεί κάποιο να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τον Α ή τον Β χειρισμό, με το ένα ή με το άλλο μέτρο. Ουδή έχει το αλάθητο και πάντα είμαστε ανοιχτοί σε κριτική που είναι ένα συστατικό στοιχείο τη ίδια δημοκρατία μα. Αλλά ήμασταν πάντα ειλικρινεί και ποτέ δεν κρύψαμε την πραγματικότητα. Η ειλικρίνεια θεωρούμε ότι είναι το βασικό στοιχείο για να χτιστεί μια σχέση πραγματική άδολη εμπιστοσύνη. Αγαπητοί μου συμπολίτε, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην τέταρτη εβδομάδα της δεύτερης φάσης που αφορά σταδιακή αποκλιμάκωση και άρση των περιορισμών. Από το δύσκολο μένουμε σπίτι, έχουμε περάσει το εξίσου δύσκολο, μένουμε ασφαλείς. Το να μείνουμε ασφαλείς, δηλαδή το να τηρούμε τους όρους ατομικής υγιεινής και προστασίας, είναι το μεγάλο στοίχημα που θα μας οδηγήσει οριστικά και αμετάκλητα από εδώ και πέρα στη νέα καθημερινότητά μας. Σήμερα κλείνουμε με αυτή την κοινή συνέντευξη με τον κύριο Τσιόδρα, 72 ημέρες, από τι 16 Τρίτου, σχεδόν καθημερινή ενημέρωση. Να είστε σίγουροι ότι με τον καθηγητή θα συνεχίσουμε καθημερινά την εξαιρετική συνεργασία μα πίσω από τι κάμερε των 6, παρακολουθώντα κάθε μέρα τι εξελίξει. Παραμένει άλλωστε το δικό μα μοναδικό στίχημα ευθύνη, που από την πρώτη στιγμή κληθήκαμε να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σα. Από αύριο, λοιπόν, και η επικοινωνία μα μπαίνει σε μια νέα φάση, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα που σιγά-σιγά διαμορφώνονται. Ένα κύκλο κλείνει, αλλά παραμένουμε σε γρήγορση. Παραμένουμε σε επιφυλακή. Παραμένουμε συνεπεί στην τήρηση των κανόνων και των οδηγιών και παραμένουμε υπεύθυνοι στην καθημερινότητά μα. Αγαπητοί μου συμπολίτε, κυρίε και κύριοι, από την πολιτική προστασία και από το φιλόξενο Υπουργείο Υγεία, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλου μα. Μένουμε ασφαλεί, βγαίνουμε νικητέ. Στην πολιτική προστασία δεν σταματάμε. Παραμένουμε σε επιφυλακή πάντα έτοιμη σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Βλεπάκη από τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ο Πρωθυπουργό κάλεσε σήμερα τους Γερμανούς τουρίστες να επισκεφθούν την Ελλάδα από τις 15 Ιουνίου. Έχει εισηγηθεί η Επιτροπή από ποιε άλλε χώρε μπορούμε να δεχτούμε με ασφάλεια τουρίστες. Υπάρχουν χώρες που η Επιτροπή θεωρεί απαγορευμένες αφετηρίες για τουρίστες στη χώρα μας. Υπάρχει μια ειδική υποεπιτροπή η οποία λειτουργεί βέβαια στα πλαίσια της Επιτροπής και ασχολείται με το θέμα του τουρισμού γενικότερα. Και των επιδημιολογικών κριτηρίων με τα οποία θα πρέπει κανεί να επιτρέπει ή να λέει ότι καλό είναι να αναβάλλετε το ταξίδι από και προ αυτέ τι περιοχέ, όπω έγινε και στην αρχή τη επιδημία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι δύσκολο. Ευτυχώ, αυτή τη στιγμή οι περισσότερε χώρε με τα περιοριστικά μέτρα έχουν καταφέρει να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την κυκλοφορία του ιού και τη διασπορά στην κοινότητά του. Και αυτό, βέβαια, τα δείχνουν και τα αποτελέσματα από του ελέγχου που κάνει το Υπουργείο Πολιτική Προστασία και Υπουργό. Δεν θέλω να πω ότι θα απογορεύεται η είσοδο ή από την χήψη χώρα. Σίγουρα υπάρχουν πολλέ χώρε που έχουν παρόμοια επιδημιολογική κατάσταση με τη χώρα μα και όσο περνάει ο καιρό θα είναι και καλύτερη ε, αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό είναι δυναμική και η απάντηση στο ερώτημα τη αγαπητή δημοσιογράφου. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε τώρα με σαφήνεια ποιε θα είναι αυτέ οι χώρε. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ήδη χώρε οι οποίε. Είναι εντό κάποιων καλών επιδημιολογικών δεδομένων και νομίζω ότι αυτέ οι χώρε θα αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου. Περισσότερα μπορούμε να σα και γραπτώ όταν θα έχουμε περισσότερα από την υποεπιτροπή που συζητά αυτό το θέμα. Μάλιστα, νομίζω υπάρχει μια συνάντηση ακριβώ αυτή την ώρα που μιλάμε για τα κριτήρια. Γιατί καταλαβαίνετε, μια περιοχή γεωγραφικά. Σε μια χώρα μπορεί να έχει περισσότερα κρούσματα από μια άλλη. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ισπανία, που στην κορύφωση τη επιδημία είχαν 11-12% του πληθυσμού να είναι επηρεασμένο στην περιοχή τη Μαδρίτης και μόλι 2% στην περιοχή τη Μαγιόρκα. Άρα δεν είναι μόνο χώρε, είναι και περιοχέ εντό χωρών. Και αν θυμάστε στην αρχή τη επιδημία, η επαρχία Γουχάν. Μάλλον η πόλη Γουχάν και μετά η επαρχία Χουμπέι ήταν στι ταξιδιωτικέ οδηγίε. Εγώ αναμένω, ιδιαίτερα αν υπάρξει δεύτερο κύμα του ιού, ελπίζω όχι το καλοκαίρι, αλλά το φθινόπωρο, να υπάρχουν αντίστοιχε ταξιδιωτικέ οδηγίε από χώρε οι οποίε θα ζουν ένα μεγάλο ή ψηλό δεύτερο κύμα. Το απέφχομαι, το, το συγγνώμη, αλλά ε, ε, δεν το αποκλείω να γίνει. Η κυρία Προκόπη από την ιστοσελίδα newsbomb.gr. Κύριε Καθηγητά, μπορούν να λειτουργήσουν τοπικέ καραντίνε σε τουριστικού προορισμού σε περίπτωση έξαρση κρουσμάτων. Η Επιτροπή έχει λόγο στη λίστα των χωρών για τι οποίε θα απελευθερώνονται οι πτήσει. Και τι αναμένεται για αυτέ με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων όπω η Βρετανία ή οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Τελικά, το άνοιγμα στον εξωτερικό τουρισμό έχει επιστημονικό έρισμα ή είναι μόνο οικονομική οι λόγοι. Ναι. Νομίζω ότι απάντησα εν μέρη στο ερώτημα αυτό με, τα, με αυτά που σας είπα προηγουμένως για τις χώρες και τον ορισμό των χωρών οι οποίες θα είναι ασφαλές να ταξιδέψει κανείς. Σίγουρα είναι πολλαπλές οι διαστάσεις του προβλήματος τουρισμός και ο τουρισμός και αν χώρες όπως η Βρετανία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή τη στιγμή περιοχές με... Αρκετά μεγάλη αύξηση των κρούσματων, αλλά υπάρχουν και περιοχέ που μειώνονται τα κρούσματα και στην Αμερική ακόμα και στην Αγγλία. Μέσα στην Αγγλία υπάρχουν περιοχέ οι οποίε μειώνεται σταδιακά η επιδημία και άλλε περιοχέ οι οποίε έχουν περισσότερα κρούσματα, όπω κάποιε περιοχέ τη βόρεια Αγγλία, το βόρειο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα θέλει προσοχή το πώ χαρακτηρίζει μια περιοχή και ποια επιδημιολογικά δεδομένα χρησιμοποιεί. Κρούσματα που καταγράφονται, θάνατοι που καταγράφονται ο αριθμός των ελέγχων που γίνονται το ρο ο, ο ρυθμός ρυθμό επιδημία, τον οποίο δεν το δημοσιεύουν και οι περισσότερε χώρε. θέλει λοιπόν μια ενδελεχή επιστημονική αξιολόγηση. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε στην Επιτροπή μαζί με το Γραφείο Ταξιδιωτική Ιατρική του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία, το οποίο έχει καταπληκτικού επιστήμονε, που χρόνια με την ταξιδιωτική ιατρική, την κυρία Παυλή και την ομάδα τη. και θα αξιολογούμε τα δεδομένα και θα αποφασίσουμε για το αν πρέπει να βγει κάποια ταξιδιωτική οδηγία. Τώρα το αν το άνοιγμα του τουρισμού έχει οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό χαρακτήρα ή προέρχεται από τα επιστημονικά δεδομένα, εγώ θα σα πω την απόφαση Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία λέει ότι από τι 15 Ιουνίου και μετά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ανοίξουν τα ευρωπαϊκά τουλάχιστον σύνορα. Ε, νομίζω δεν θα γίνει χωρίς προσοχή στα επιδημιολογικά δεδομένα. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή με την φασαρία και την όλη επέλαση αυτής της επιδημίας του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο κάποια χώρα να πει ότι το ανοίγω μόνο για οικονομικούς λόγους. Καμία χώρα δεν το έκανε αυτό. Η δημόσια υγεία βγήκε περισσότερο μπροστά από την οικονομία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Και αυτή τη στιγμή η οικονομία και η πολιτική ακολουθεί την επιτυχημένη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων και την άρση τους. Νομίζω έτσι θα κινηθούμε. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί σαν επιστήμονες σε τυχόν ε, επιστημονικά ζητήματα που θα, θα τεθούν και φυσικά οι αποφάσεις θα τα λαμβάνονται από την πολιτεία αλλά νομίζω ο γνώμονας σε αυτή σε τον πολιτικό χειρισμό της επιδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο και ακόμα αν θέλετε να μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο εδώ ε, σε κάποιες χώρες δεν το περίμενε κανένας Είδατε, τύπα τι πιο έτοιμε υγειονομικά χώρε. Από κάποιε χώρε που δεν τι θεωρούσαμε τόσο έτοιμε υγειονομικά, αυτή η έγκαιρη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων οδήγησε σε καλύτερα αποτελέσματα. Και νομίζω για μένα αυτό είναι και παραμένει το πιο σημαντικό. Ότι η δημόσια υγεία παραμένει στην υπηρεσία των πολιτών και του λαού και νομίζω συνεργάζεται με την πολιτεία και βάζει επιστημονικού κανόνε. Η κυρία Γκουρίδε από την ιστοσελίδα newsforhealth.gr και τα δικαιολογητικά. Κύριε Τσιόδρα, Είμαστε, όπω είπατε και εσεί και ο κ. Καρταλιά στην επόμενη φάση τη μάχη κατά του ιού. Δεδομένη τη απουσία εμβολίου και συγκεκριμένη θεραπεία όμω, τι είναι αυτό που θα σημάνει η καμπανάκι πω είμαστε εν ώψη πισωγυρίσματο, ποιοι είναι οι τομεί που σα ανησυχούν περισσότερο και τι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την, την καλή μα πορεία. Νομίζω κάποια από τα πράγματα που έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ σε, σε αυτό το δελτίο τύπου. Ε, οπωσδήποτε είναι η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, η αύξηση των τοπικών επιδημιών, η αύξηση των εισαγωγών και των νοσηλειών στα νοσοκομεία και σε ΜΕΘ, η αύξηση των θανάτων, ε, δείκτε του οποίου χρησιμοποίησαμε και στο παρελθόν. Το πραγματικό όρο, το οποίο παρακολουθούμε επί καθημερινή βάση αυτή την περίοδο ε, και ε, οι αυξήσει του πέραν από το 1, γιατί πάνω από το 1 είναι εκεί που η επιδημία αρχίζει και διασπείρεται και δεν σταματιέται εύκολα. Ε, θα σας θυμίσω εδώ πέρα ότι αυτά τα πράγματα είναι δυναμικά και τα παρακολουθεί κανεί συνέχεια. Άρα όλες αυτοί οι παράμετροι έχουν να κάνουν σε σχέση με πιθανόν πισωγύρισμα όσον αφορά την επιδημία. Ελπίζω ότι δεν θα συμβεί. Αλλά είμαστε σε επαγρύπνηση. Αυτό σημαίνει να είσαι σε επιδημιολογική επαγρύπνηση, σε επιτήρηση σε νύψη, δηλαδή σε προσοχή, ε, ώστε να ε, ε, ανοιχνεύσεις τέτοιου είδους επιδημίες και ιδιαίτερα επιδημίες που αφορούν ομάδες, αυτές παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής μας, ακόμα και μετά ε, την, ε, αυτή η επιτυχημένη πορεία, οι μετανάστες, ε, η Ρωμά, άνθρωποι που ζουν σε ειδικέ συνθήκες, τα γυροκομεία, τα νοσοκομεία μας, οι χώροι παροχής οι φυλακέ, όλα αυτά έχουν την ιδιαιτερότητά του. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση να παρακολουθούμε τυχόν επιδημίε σε αυτά τα μέρη και βέβαια και στην κοινωνία μετά. Επίση, μα ανισχύει το να βρίσκουμε κρούσματα στα οποία δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε την πηγή μετάδοση. Αυτή η απροσδιορίστη πηγή μετάδοση. Και αυτό είναι σημαντικό, σημαντική παράμετρο. Είμαστε ακόμα περισσότερο έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε τώρα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει αυτή η διαδικασία η των επαφών που κάναμε επιτυχημένα όλο αυτό τον καιρό με τη βοήθεια τη πολιτική προστασία και τη απομόνωση των κρουσμάτων ώστε να σταματούν οι κύκλοι μετάδοση του ιού. Η κυρία Βέργο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κυρία Τσιόδρα, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία διακόπτει τι έρευνε για χορήγηση σε ασθενεί με COVID-19, χλωροκίνη και υδροξυχλωροκίνης... καθώ απεδείχθη ότι το όφελο είναι μικρότερο από του κινδύνου. Στην Ελλάδα, πόσοι ασθενεί έχουν λάβει τη συγκεκριμένη θεραπεία ενδονοσοκομιακά, πόσοι εξονοσοκομιακά και με ποιο τρόπο παρακολουθούνται. Πώ οι υγειονομικοί στο πλαίσιο τη χημιοπροφύλαξη όπω έχετε ανακοινώσει λαμβάνουν τη θεραπεία, εσεί τη λαμβάνετε. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα λήψη του φαρμάκου στη χώρα μα τι δείχνουν, συμπίπτουν με τη μελέτη του Λάνσετ που επικαλείται ο Πόη, θα συνταχθούμε με τον Πόη και θα σταματήσουν οι μελέτε στη χώρα μα, ή θα συνεχίσουμε τη χορήγηση χλωροκίνη τόσο στου ασθενεί μέσα και έξω από το νοσοκομείο, όσο και στου υγειονομικού. Εν τέλει, ποια θεραπεία κερδίζει έδαφο για την COVID-19. Πολλαπλά ερωτήματα. Αισθάνθηκα σαν να με πυροβολούν <laughs> με όλα αυτά τα ερωτήματα. Ε, να σας πω, η όλη θεραπεία του κορονοϊού είναι μια κατάσταση μεγάλης αβεβαιότητας, η οποία έχει πολλαπλά, πολλαπλές μικρές λεπτομέρειες και πτυχές, στις οποίες αναφέρεται σε κάποιες από αυτές τις δημοσιογράφους όχι σε όλες, αλλά θα σας προσπαθήσω να τον απτύξω σύντομα, να μην σας κουράσω. Πρώτον, μελέτη του Λάνσετ, η οποία αναλύει δεδομένα παρατήρηση. Δεν είναι η κλινική μελέτη. Δεκάδε χιλιάδε ασθενεί, η οποία βλέπει ότι το η βλάβη, μάλλον παρά το όφελο, υπερέχουν στη χρήση χλωροκίνη και τη υδρόξη χλωροκίνη, τα δύο ξαδερφάκια, τα οποία το ένα έχει ε, μέσο χρόνο εμίσια ζωή, αρκετό καιρό, το άλλο πολύ λιγότερο. Αλλά πέντε μέρε το ένα και 30 με 60 μέρε το άλλο. Που σημαίνει ότι παραμένουν και αρκετό καιρό στον οργανισμό ε, φάρμακα τα οποία με εργαστηριακά δεδομένα είναι αποτελεσματικά για τον κορονοϊό. Άρα έχουμε εργαστηριακή υποστήριξη των δεδομένων, έτσι. Δεν έχουμε ακόμα τυχιοποιημένα κλινικά δεδομένα. Βγαίνει λοιπόν αυτή η μετα-ανάλυση που αναλύει μεγάλη πληροφορία από πολλέ περιοχέ στον κόσμο, σε κάποιε περιοχέ άλλε δόσει, σε κάποιε περιοχέ άλλα θεραπευτικά σχήματα και βλέπει αυτό το σήμα ένα σήμα, το λέω σε εισαγωγικά κινδύνου. Ο ΠΟΗ λοιπόν αποφασίζει να βάλει κατά κάποιο τρόπο ένα πώ. Δεν τη σταματάει. Ζητάει να επαναξιολογηθούν τα δεδομένα από το συγκεκριμένο κλάδο κλινικής μελέτης που κάνει και με άλλα φάρμακα για να δει τι δεδομένα έχει. Γιατί η μελέτη του ΠΟΗ είναι τυχεοποιημένη κλινική μελέτη. Άρα είναι μια μελέτη που θα μα δώσει δεδομένα τα οποία μπορούμε να πιστέψουμε πολύ περισσότερο από τα δεδομένα παρατήρηση τη μελέτη του Λάντζετ. Άρα δεν το σταματάει ο Πόη. Ο Πόη λέει ότι θα το εξετάσω και μέχρι να το εξετάσω και να είμαι σίγουρο, αφού έχω αυτή την πρώτη μελέτη, μεγάλη μελέτη, με δεκάδε χιλιάδε περιστατικά, θέλω να είμαι σίγουρο. Κυρίε και κύριοι, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρο τη τελευταία, όπω μάθαμε σήμερα, ενημέρωση που έκαναν οι κύριοι Τσιόδρα και Χαρδαλιά. Ρίξαν τίτλου τέλου στην καθημερινή ενημέρωση, η οποία διήρξε τελευταίε 72 ημέρε.